Η ομιλία της Προέδρου ήταν ένα πολεμικό παραλήρημα. Γιατί τα ευρωπαϊκά μονοπόλια που αξιοποιούν πολύμορφα τον υπεριαλιστικό πόλεμο, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τώρα παίρνουν θέση για την αναδικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι λαοί λοιπόν να μην διαλέξουν πλευρά στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στην αναμέτρηση ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και την Κίνα. Η δε ευρωπαϊκή σας λύση για το ενεργειακό κόστος πραγματικά εκβιάζει τον λαό. Πληρώστε ή παγώστε. Όμως η εκτείναξη της ακρίβειας ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο. Αιτία είναι η ευρωενεργειακή πράσινη μετάβαση, η απελευθέρωση της ενέργειας, η απολιγνητοποίηση που θωρακίζουν την κερδοφορία των ομίλων. Και βέβαια το ότι οι ενεργειακοί κολοσσοί θα μοιραστούν τα κέρδη τους με το λαό αποτελεί κοροϊδία. Το καπιταλιστικό σύστημα που εσείς υπερασπίζεστε στερεί το 2022 και τα στοιχειώδη. Γεννά κρίσεις, πολέμους, εκμετάλλευση, προσφυγιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο χειρότερη γίνεται. Λύση θα δώσουν οι λαοί, διεκδικώντας δραστική μείωση των τιμών και πλαφών σε καύσιμα ενέργεια, κατάργηση άδικων φόρων. Ενέργεια κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου και αποδέσμηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.